Θα ήθελα να με ενημερώσει η Δημοτική Αρχή πότε έχει σκοπό να μεταφέρει την πιάτσα των ταξί στην προβλεπόμενη από το σχέδιο της ανάπλασης θέση και γιατί μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει συμβεί, γιατί τόσο μεγάλη κολυσιεργία. Εξ όσων γνωρίζω, σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο ανάπλασης, υπήρχε κόμβο στο άγαλμα εθνικής αντίστασης και νησίδα διαμόρφωσης κυκλοφορίας μπροστά στην περιφέρεια Ανωτίου Αιγαίου. Πριν όμως άλλαξαν τα σχέδια, χωρίς να ενημερωθούν για την συγκεκριμένη αλλαγή των σχεδίων τόσο οι ιδιοκτήτες των ταξί, όσο και η Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία είναι αρμόδια για την αδειοδότηση της πιάτσας των ταξί στις πρωτεύουσες των νομών. Έτσι, η πιάτσα στη σημερινή της θέση, από την αρχή που πήγε εκεί και μέχρι σήμερα, έχει αποδειχθεί μη λειτουργική, γιατί τα σημεία αναστροφής των ταξί απέχουν από την πιάτσα 300 έως 500 μέτρα. Ξεκινώντας το έργο της ανάπλασης, ο κύριος Δήμαρχος υποσχέθηκε στους ιδιοκτήτες των ταξί ότι θα ικανοποιηθεί το αίτημά τους και θα δημιουργηθεί η πιάτσα απέναντι από το προσχεδιασμένο χώρο της Eurobank, με το πρώτο ταξί να έχει κατεύθυνση προς την οδό Ερμού. Η σημερινή προσωρινή θέση δημιουργεί προβλήματα στους επαγγελματίες λόγω κυκλοφοριακού φόρτου και η αστυνομία τους πιέζει για τις αναγκαστικές αναστροφές που κάνουν. Για την πιάτσα ταξί που αναφέρθηκε ο κύριος Φωτεινιάς, έχει γίνει πραγματικά serial όλη η υπόθεση. Ο Δήμος πραγματικά έχει κάνει αυτό που έχουν ζητήσει και αυτό που έχει υποσχεθεί ο κύριος Δήμαρχος, δηλαδή εφόσον ολοκληρώθηκε η ανάπλαση της παραλίας, ξεκινήσαμε τη διαδικασία, έχει γίνει ήδη το σχέδιο της μελέτης, η μελέτη της πιάτσας του σημείου που επιθυμούν, έχει σταλεί στο λιμενικό ταμείο, από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει τη διαδικασία της αδειοδότησης και μετά θα πρέπει να γίνει κάποιο έργο για να κατασκευαστεί. Αν βεβαίως πάρει όλες τις απαιτούμενες άδειες. Θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αδειοδοτημένη πιάτσα στην παραλία, βέβαια δεν εξυπηρετεί τους επαγγελματίες. Επειδή εντέχνως τον μπερδέψατε λίγο με τη μελέτη της ανάπλασης, παρουσιάζοντας ότι εμείς βγάλαμε τον κόμβο που έδειχνε η μελέτη μπροστά στον Κεχαγιά, να διευκρινίσω για όλους όσους μας ακούνε, η μελέτη της ανάπλασης ποτέ δεν είχε κόμβο στον Κεχαγιά. Κόμβος υπήρχε στον Κεχαγιά στη μελέτη κυκλοφοριακών του κυρίου Καρεγκλά, η οποία δεν εφαρμόστηκε στη μελέτη που έγινε. Εμείς τελειώσαμε τις αδειοδοτήσεις, αδειοδοτήσαμε τη μελέτη που ήδη υπήρχε, ολοκληρώθηκαν λεπτομέρειες της μελέτης και υλοποιήσαμε το έργο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν είχε γίνει σωστή επικοινωνία της μελέτης με το συγκεκριμένο κλάδο και δεν γνώριζαν τι είχε γίνει ακριβώς στη μελέτη, τι είχε περάσει στη μελέτη. Εγώ θα ζητούσα και θα ήθελα από τον κλάδο του ταξί, παρόλο που μιλάμε συνεχώς, επειδή γνωρίζουν και εκείνοι και η τροχέα έχει πρόβλημα και πραγματικά γίνονται ατυχήματα στην πιάτσα το ταξί, να πάνε προσωρινά στην πιάτσα που είναι αδειοδοτημένη και μπορεί να πάρει και την τελική άδεια από την περιφέρεια, από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, να λειτουργήσει προσωρινά, μέχρι να φτιαχτεί η πιάτσα απέναντι. Ότι και ατυχήματα δεν θα γίνονται, είναι μεν δυσκολότεροι κατά την κρίση τους και δεν αμφιβάλλω αν έχουν δίκιο ή άδικο, σίγουρα έχουν δίκιο. Από εκεί και πέρα δεν είναι δυνατόν να μεταφέρουμε προσωρινά μια πιάτσα σταματίου πρωίου, ειδικά και με ανάστροφη φορά, όπως αρχικά ήθελαν και πρότειναν και στη συνέχεια λένε με το πρώτο ταξί στο ανηφοράκι, με το σκεπτικό ότι θα γίνει άνω κάτω μια περιοχή προσωρινά, θα δημιουργηθούν αντιδράσεις, αναστατώσεις στην πόλη. Και εκεί που, ας πούμε, δεν εξυπηρετούνται καλά ένας κλάδος, θα έχουμε πρόβλημα σε πολλούς κλάδους. Και στους πολίτες και στα καταστήματα και πάει λέγοντας. Η πρόταση δικιά μας είναι να πάνε προσωρινά στη Eurobank μπροστά, να εξυπηρετηθούν για ένα χρόνο πιθανώς, όσο χρειαστεί. Και από εκεί και πέρα, δείχνοντας και μια καλύτερη διάθεση, το λιμενικό ταμείο είναι εδώ, θα τρέξουν οι αδειοδοτήσεις και θα μπορέσει να γίνει το έργο. Και θα αποφύγουμε βέβαια και τα ατυχήματα που γίνονται τώρα στην πλατεία. Λοιπόν, όταν είχαμε τρέξει για την αδειοδότηση του πλάνου της ανάπλασης παραλίας, είχαμε μια συγκεκριμένη μελέτη, ουδέποτε άλλαξε αυτή η μελέτη, ουδέποτε είδαμε κόμβους στη μελέτη αυτή στην περιφέρεια ή μπροστά στο πρώην Κεχαγιά. Τη συγκεκριμένη μελέτη τρέξαμε με τις όποιες παρεμβάσεις υπήρχαν πάνω στη μελέτη και αυτή υλοποιήσαμε. Όσον αφορά λοιπόν τώρα την πιάτσα του ταξί, εγώ θα σας πω το εξής. Έχει οριοθετηθεί στο συγκεκριμένο σημείο, δεν την οριοθέτησα εγώ, ούτε κανείς από εμάς. Έχει οριοθετηθεί λοιπόν από κάποιους ανθρώπους, συγκοινωνιολόγους,
πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, οι οποίοι έκαναν κάποιες μετρήσεις και οι οποίοι θεωρώ ότι καλώς την έβαλαν εκεί. Εγώ θα σας πω το εξής. Ναι, να την πάμε απέναντι την πιάτσα. Πέστε μου εσείς, κατά πόσο θα είναι θεμητό και ακίνδυνο ο ηλικιωμένος άνθρωπος που θα βγαίνει από την αγορά με τις τσάντες να διασχίζει αυτό το δρόμο για να πάει απέναντι να πάρει το ταξί. Εάν νομίζετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία επικινδυνότητα, όχι μόνο για τους ηλικιωμένους ανθρώπους, αλλά και για το καθένα από εμάς και για μικρά παιδιά, να συμφωνήσω εγώ τουλάχιστον να πάει απέναντι. Έχει κατατεθεί ήδη κάποια μελέτη από την τεχνική υπηρεσία. Θα περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου και θα αποσταλεί αρμοδίως στο Υπουργείο Ναυτιλίας για τη σχετική έγκριση. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι η πιάτσα που έχει οριστεί βάσει της μελέτης της ανάπλασης παραλίας είναι σωστή και αν μη τι άλλο τουλάχιστον ας δοκιμαστεί και το αποτέλεσμα θα κρίνει αν μπορούμε να συνεχίσουμε να είναι εκεί τα ταξίδια.